Κατά τη διάρκεια των μηνών που τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, οι φιλορωσικές αρχές διένυμαν τακτικά προπαγανδιστικές εφημερίδες στους κατοίκους, προωθώντας μια αφήγηση ομαλότητας και ενότητας. Ένα αρχείο ρωσόφωνων εφημερίδων που παρασχέθηκαν στην Washington Post από έναν κάτοικο που είπε ότι τις κράτησε για την ιστορία, απεικονίζει μια σουρεαλιστική εκδοχή των γεγονότων στο πεδίο, που έρχονται σε σχεδόν πλήρη αντίφαση με την αφήγηση της Ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο και σε μαρτυρίες κατοίκων που επέζησαν από τη βίαιη κατάληψη της πόλης τον Μάρτιο. Οι προπαγανδιστικές εφημερίδες δείχνουν πόσο οι ρωσικές δυνάμεις προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το κενό πληροφοριών της πόλης κατά τη διάρκεια της κατοχής, όταν οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου είχαν κοπεί. Οι εφημερίδες προσπάθησαν να προκαλέσουν νοσταλγία στους πολίτες για τη Σοβιετική εποχή, να στρέψουν τους κατοίκους ενάντια στις Ουκρανικές δυνάμεις και να προωθήσουν βαθύς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με τη Ρωσία, προφανώς προετοιμάζοντας την προσάρτηση. Οι δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν δύο εφημερίδες, την Izium Telegraph και την Kharkiv Z, η πρώτη από τις οποίες προώθησε αφηγήσεις ότι οι Ρώσοι στρατιώτες βοηθούσαν στην ανοικοδόμηση περιοχών που είχαν καταστραφεί από τις δυνάμεις του Κιέβου, καθώς η κοινότητα εργαζόταν για ένα λαμπρότερο μέλλον. Η Kharkiv Z χρησιμοποιούσε πιο καθομιλουμένη και μερικές φορές επιθετική γλώσσα, παρόμοια με άλλα σημερινά ρωσικά μέσα προπαγάνδας. Η ρητορική και των δύο εκδόσεων αντικατοπτρίζει την γλώσσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, χρησιμοποιώντας τον όρο «συμμαχικές δυνάμεις» για να αναφερθεί στα στρατεύματα που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, από το Λουγκάνσκ και τον Ντονιέτσκ, και λέξεις όπως «ναζί» και «φασίστας» για να περιγράψουν τους Ουκρανούς. Η Red Star, μια ρωσική προπαγανδιστική εφημερίδα που προηγείται της εισβολής της Ρωσίας τον Φεβρουάριο, διανεμήθηκε επίσης στους ντόπιους. Ένα τεύχος Απριλίου της Kharkiv Z συνέκρινε τη ρωσική μάχη για τον έλεγχο της περιοχής Ντονμπάς της Ανατολικής Ουκρανίας με την μάχη του Κούρσκ το 1943 μεταξύ των στρατών της Σοβιετικής Ένωσης και της Ναζιστικής Γερμανίας. «Οι ντόπιοι πολίτες είναι κυρίως άπιστοι στο Κίεβο», ανέφερε η εφημερίδα. «Οι άνθρωποι εδώ πιστεύουν ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις είναι κατέχοντες και Ναζί. Και οι δυνάμεις των δημοκρατιών Λουγκάνσκ και Ντονιέτσκ και της Ρωσίας είναι οι απελευθερωτές τους». Άρθρα και ποίηματα που δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες επαναλαμβάνονταν με διάφορους τρόπους ότι λύση στα προβλήματα των κατοίκων μπορεί να βρει μόνο ο ρωσικός στρατός. «Ο σημερινός Ρώσος στρατιώτης είναι έντιμος απόγονος του πατέρα και του παππού του», ανέφερε ένα άρθρο. Ο αντιδήμαρχος του Izium, Βολοντίμιρ Ματσόκιν, γέλασε καθώς θυμόταν ότι είδε αποσπάσματα από τις εφημερίδες ενώ ήταν μακριά από την πόλη κατά τη διάρκεια της κατοχής. «Υπήρξε μια ανακοίνωση για ένταξη στο ιατρικό κολέγιο», είπε ο Ματσόκιν, «αλλά αυτό το κολέγιο δεν έχει στέγη». Μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου, λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν το Izium, η εφημερίδα της ίδιας της πόλης, που ονομάζεται Izium's Horizons, είχε ξαναρχίσει να δημοσιεύεται. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.